Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς βρετανικό υποβρύχιο πέρασε ώρες κάτω από την Σοβιετική ναυαρχίδα. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου λοιπόν, το Σοβιετικό πολεμικό ναυτικό ακόνιζε τις δυνατότητές του και την αποδοτικότητα της διοικητικής του αλυσίδας μέσα από μεγάλης κλίμακας ναυτικές ασκήσεις. Η άσκηση Σεβέρ 77, δηλαδή Βοράς 1977, διήρκησε από τις 14 μέχρι και τις 22 Απριλίου του 1977. Το διοικητικό πλοίο της άσκησης ήταν το Κίεβ, ένα νέο αεροπλανοφόρο που είχε ξεκινήσει να υπηρετεί το Σοβιετικό ναυτικό μόλις 2 χρόνια πριν. Το ισχυρό αυτό πολεμικό σκάφος συνόδευαν καταδρομικά κατευθυνόμενων πυράβλων της κλάσης Κρέστα 2 και ένα αντιτορπιλικό της κλάσης Project 61. Το μεγαλύτερο μέρος της άσκησης έλαβε χώρα στα χωρικά ύδατα που επιχειρούσε ο βόρειος στόλος των Σοβιετικών, δηλαδή στα νερά της θάλασσας Μπάρεντς. Ο στόλος επισκέφθηκε επίσης το αρχιπέλαγος Λοφότεν για να εξασκηθεί στον ανεφοδιασμό καυσίμων εν πλώ σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες απέναντι από τις νορβηγικές ακτές. Λίγο αφότου το βρετανικό υποβρύχιο HMS Swiftsure της κλάσης Swiftsure ανακάλυψε τα σοβιετικά πλοία επιφάνειας στην άσκηση, το υποβρύχιο, με διοικητή τον καπετάνιο John Speller, διατάχθηκε να καταγράψει τα ακουστικά αποτυπώματα του σοβιετικού Κίεβ και να συλλέξει επιπρόσθετα κατασκοπευτικά δεδομένα. Κάθε πλοίο έχει το δικό του ακουστικό αποτύπωμα, οπότε έτσι οι Βρετανοί θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν αποτελεσματικότερα και γρηγορότερα το σοβιετικό αεροπλανοφόρο μελλοντικά. Ο καπετάνιος διέταξε να προσεγγίσει το Swiftsure το σοβιετικό Κίεβ αργά και προσεκτικά από την πίσω μεριά του πλοίου. Εκεί τα σοβιετικά σόναρ δεν ανείχνευαν στόχους, μιας και αυτό αποτελεί το τυφλό σημείο των ενσωματωμένων σόναρ ενός πλοίου. Ο Βρετανός καπετάνιος, με υπομονή, κατάφερε να αναπτύξει ίδια ταχύτητα με το σοβιετικό αεροπλανοφόρο. Παράλληλα, το Swiftsure δεν ανοιχνεύτηκε ούτε στιγμή. Η προσέγγιση διήρκησε πολλές ώρες και απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή από κάθε μέλος του πληρώματος του υποβρυχίου. Τελικώς, κατάφεραν να φτάσουν τόσο κοντά που οι Βρετανοί μέσα στο Swiftsure είδαν τις τεράστιες προπέλες του αεροπλανοφόρου. Το περισκόπιο του βρετανικού υποβρυχίου απήχε μόλις 3 με 3,5 μέτρα από το κήτος του Κίεβ. Όχι μόνο κατάφεραν να καταγράψουν το ακουστικό του αποτύπωμα, αλλά οι Βρετανοί έβγαλαν και φωτογραφίες το κήτος και τις προπέλες του τεράστιου πλοίου των Σοβιετικών. Αφού σύλλεξε τις πληροφορίες που ήθελε, το Swiftsure ξεκίνησε σιγά σιγά πάλι να χάνεται στα βάθη του ωκεανού. Πίσω στην πατρίδα του, ο καπετάνιος John Speller έλαβε ένα μικρό βραβείο που αναπαριστούσε τις προπέλες του Κίεβ, έτσι ώστε να τιμηθεί για αυτή την πολύ δύσκολη επιτυχία του. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.